Καλησπέρα σας από το Mediolan Forum, εδώ που ο Παναθηναϊκός έκανε ένα τεράστιο διπλό, επικράτησε 76-68 της Αρμάνι Μιλάνο. Πολύ σημαντική νίκη για τους πράσινους, τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα του Αταμάνα ανεβαίνει στο 9-7, πατάει τετράδα και ατενίζει με ακόμα περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον της στην διοργάνωση. Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό, βλέπω τώρα και να αποχωρεί, ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό match. Είχε βέβαια και τις αρνητικές του στιγμές, αλλά είχε 16 πόντους με 5 rebound. Τραυματίστηκε βέβαια στο φινάλε και αποχωρεί υποβασταζόμενος εδώ μπροστά μας. Πηγαίνει στα αποδύρια υποβασταζόμενος από τον γιατρό του Τριφυλιού. Ο Νάν είχε 17 πόντους, είχε 6 λάθη, αλλά στο τέλος ορίμασε πάρα πολύ, έδωσε και 5 assist. Πολύ καλό match, πολύ μεστό match από Σλούκα και Χουάντσο Νάν Γκόμεθ. Ο Σλούκας είχε 9 πόντους, 6 assist και 5 rebound. Ο Χουάντσο βελτίωσε πάρα πολύ την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, συνόλου ήταν στο παρκέ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ σφιχτή. Ο Χουάντσο, ο οποίος είχε 7 πόντους, 7 rebound. Επίσης βοήθησε και στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού. Είχε μία τάπα, 2 assist και ένα κλέψιμο. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει ιδανικά αυτή την διπλή εβδομάδα. Έκανε το 2-2 σε Μονακό και Μιλάνο. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα είχε κάποια νεκρά διαστήματα τα οποία παραλίγο να τα πληρώσει. Έχανε τις διαφορές που αποκτούσε με συνέπεια να κρατάει μέσα στο μάτι τους Ιταλούς. Όμως στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, οι παίκτες του Αταμάν έδειξαν ψυχραιμία, έδειξαν συγκέντρωση, καθαρό μυαλό που δεν το είχαν νωρίτερα και κάπως έτσι έφτασαν στη νίκη. Για να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι πλέον έχει μπροστά του το μάτι με τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη εβδομάδα στο ΆΚΑ και μπορεί να κλείσει τον πρώτο γύρο με διψήφιο αριθμό νικών. Κάτι που νομίζω ότι αν το λέγαμε στην αρχή της περίοδου θα ήταν το τέλειο σενάριο. Εάν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει λοιπόν τον πρώτο γύρο με 10 νίκες και 7 ήττες. Πλέον η ψυχολογία είναι με το μέρος του Τριφυλιού. Κερδίζουν παράλληλα χρόνο οι πράσινοι και όλα είναι με το μέρος, να το πω έτσι. Να πούμε επίσης ότι στο σημερινό μάτς ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει την αμυντική του προσήλωση στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε την Αρμάνι Μιλάνο στους 27 πόντους σε 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει δεχτεί 41 στο πρώτο μέρος και αυτό ήταν που τον πλήγωσε πάρα πολύ και του μετέφερε έτσι ένα άγχος και μια πίεση. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό, απέδρασε με το διπλό από το Μιλάνο και αποθεώθηκε από 700 και πλέον φίλους του που βρέθηκαν και σήμερα στο πλευρό του, εδώ στο Mediolan Forum. Έκαναν και το συγκεκριμένο γήπεδο, ένα μικρό, όπως λέγαμε, και για το Μονακό. Ο Παναθηναϊκός πλέον στο 9-7 στην τετράδα. Όλα πάνε, όλα βαδίζουν πολύ καλά για την ομάδα του Αταμάν. Μένετε συντονισμένοι στο Παναθηναϊκός 24. Μπορείτε να διαβάσετε όλα, δηλώσεις, βιντεάκια, φωτογραφίες, τα πάντα όλα από το Παναθηναϊκός 24.